Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αυτά είναι τα Happy News της ημέρας. Πρεμιέρα κάνουν αύριο στο κέντρο Αθηνών ο Σάκης Ζουρβάς, η Πάολα και η Τάμτα, οι οποίοι μίλησαν στις κάμερες. Νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Με την Τάμτα έχω ξανασυνεργαστεί, έχουμε περάσει υπέροχα μαζί. Με την Πάολα είναι η πρώτη μας φορά. Ανυπομονώ. Η Κάτια θα έρθει στην πρεμιέρα να σε δει. Ελπίζω ναι. Ελπίζω ναι. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Κυρίως πρέπει να το πω αυτό. Με τα παιδιά ασχολείται η Κάτια. Μ' άρεσε να παλεύω με το γιο μου. Χορεύω με τις κόρες μου. Ο μικρός δεν λέει να αφήσει τη μητέρα του. Άλλο παιδάκι. Για την ώρα νομίζω είμαστε αρκετοί. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ελάττωμά σου? Κάποιες φορές γίνομαι ανυπόμονος. Το μεγαλύτερο προτέρημά σου? Ότι τελικά γίνομαι υπομονετικός. Με έναν τρόπο ανταποκρίνομαι στην απαίτηση του χρόνου ο οποίος πρέπει να περάσει. Τι έχεις να απαντήσεις σε όλους αυτούς που κατά καιρούς σε έχουν κρίνει αρνητικά? Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να κοιτιόμαστε τον καθρέφτη και να βλέπουμε τι είναι αυτά που μας προβληματίζουν και μας απασχολούν. Δεν μπορεί κανείς εμένα να μου πει αν θα παίξω θέατρο, αν θα τραγουδήσω όπερα και θέλω να γελιοποιηθώ, ας πούμε. Θα κάνω ό,τι μου αρέσει. Το τελευταίο ήταν εξαιρετικό, ήταν το καλύτερο X Factor που είχε γίνει ποτέ και πιστεύω ότι θα συνεχίσει έτσι. Θα συνεχίσεις και εσύ μαζί. Είναι πολύ πιθανό, αν και δεν έχω συμφωνήσει ακόμη. Σε ραδιοφωνική σου συνέντευξη με τον Θέμη Γεωργαντά δήλωσες ότι δεν είσαι πολιτικοποιημένη, δεν ψηφίζεις, δεν είναι κακό αυτό και θα προτιμούσες αντί να ρίξεις την ψήφο σου, να ρίξεις μία μολότοφ. Καλά, αυτό να το κάναν όλοι οι Έλληνες, θα ήταν αρχή. Δεν το συζητάμε τώρα. Δεν το δέχομαι. Ο Έλληνας να αντιδράει. Γι' αυτό κιόλας είπα, τι να πάω να ψηφίσω? Πώς γίνεται να μην θυμώνει ο Έλληνας και κάτι λένε ότι μας ψεκάζουν? Και ενώ πώς γίνεται όταν κόμενο να την θυμώνει και όταν όχι συμβαίνει κάτι άλλο να κοιμόμαστε. Τώρα θες να πω πόσο χρόνο είμαι δηλαδή? Όχι, πόσα χρόνια? Έχω 5-6 χρόνια. Έχεις τα μαλλιά πάλι? Αμάν πια πάλι με τις τρίχες ασχολείστε, αλλά εντάξει, αλλά νέο καλό, το ξέρω. Αν η κόρη σου σου πει ότι θέλει να φύγει στο εξωτερικό, μόνο αν σκέφτεις με τον τρόπο έτσι πιο λογικά και συνειδητοποιημένα, ότι ίσως αν σε αυτό υπάρχει αλήθεια, καλύτερα για το παιδί, γιατί αν μπει εγωισμός φυσικά και δεν θέλω το παιδί μου να φύγει. Αλλά εύχομαι, παιδιά, να μην ζούμε αυτά οι γονείς και να αποκτήσουν ένα ωραίο μέλλον και αύριο εδώ. Στο X Factor, τι γεύση σου άφησε? Και αν θα είσαι. Αν θα είναι, μάλλον θα είμαι. Μάλιστα. Καλή αρχή, καλή επιτυχία σε αυτό το σχήμα που σίγουρα θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον όσων βγαίνουν τη νύχτα. Πάμε να σχολιάσουμε έναν τους πρωταγωνιστές. Ξεκινάνε. Καλή αρχή εκεί. Θα είμαστε με τις κάμερες μας. Είμαι υπομονετικός, αλλά τελικά μάλλον θα καταλήξω ανυπόμονος. Σάκη, ταιριάζει αυτή την παρέα στο Happy Day? Πραγματικά, αν σκεφτεί να κάνει και κάτι άλλο στην τηλεόραση, γιατί και εμείς όταν ψάχνουμε ένα ελάττωμά μας. Δυσκολευόμαστε να βρούμε. Λέμε, είναι η ανυπομονησία δύσκολο, και η τελειομανία μας ενδεχομένως. Αυτό, αυτό. Ναι. Κοίτα, είναι το ελάττωμά του. Και τελικά είμαι τόσο καλό παιδί που συγχωρώ τα πάντα. Είναι το ελάττωμά του ότι είναι ανυπόμονος που τελικά καταλήγει σε προτέρημα. Δεν είναι ούτε κανονικό ελάττωμα. Θέλω πραγματικά ο Βασίλης Γρηγορόπουλος που συγκεντρώνει το υλικό του για το να δει το πώς έχει λιώσει η Όλγα Τσαουσέλου, κοιτώντας ίσως για πρώτη φορά από αυτή την απόσταση τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος απαντάει και η Όλγα είναι έτσι. Σε πληροφορώ ότι την πρώτη φορά που γνώρισα τον Ρουβά από κοντά και κάναμε μια χειραψία για να δουλέψουμε μαζί, έπαθα το ίδιο ακριβώς πράγμα. Πόσες μέρες έκανε τα πλήνη στο χέρι? 2,5 εβδομάδες. Από ό,τι βλέπω, Ελένη μου, μάλλον θα ξανασυστηθείτε όταν τον δεις. Τι εννοείς, Δημητρακό? Σιγά σιγά μεταλλάσσεται και ο Σάκης. Η αλήθεια είναι ότι, Δημήτρη μου, μεγαλώνει ωραία. Δηλαδή, δεν βλέπεις έναν άντρα ο οποίος έχει παχύνει, έχει αφήσει τον εαυτό του. Κοίτα, έχει αλλάξει το σώμα του. Έχει παρατήσει την εμφάνισή του, ξέρεις. Ενδιαφέρεται. Δεν είναι 25. Και μετά από 4 παιδιά, το σώμα του δεν άλλαξε καθόλου. γελάς, αλλά στην εγκυμοσύνη τρώτε κι εσείς οι άντρες για συμπαράσταση. Ό,τι φαίνεται, πολύ αυγό του έκανε. Πώς το λέγανε εκείνο το αυγό? Ναι, αυτό το Benedict. Με το ψωμάκι. Με το ψωμί από κάτω. Τον διατηρεί όμως, είδες και μουσλι το πρωί. Πόσο φαίνεται η επιθετική του απάντηση?
απάντηση σε όσου τον σχολιάζουν, Δημήτρη, που λέει: αν θέλω εγώ να γελιοποιηθώ και να δοκιμάσω κάτι, δεν με νοιάζει, θα πει ο ένα και ο άλλο. Σωστό, αλλά πόσε φορέ θα το κάνει. Το κάνει μία, δύο, τρει. Πόσε φορέ θα γελιοποιηθεί, σα τα ρούμπα που είσαι. Δεν έχει γελιοποιηθεί. Αυτό δεν το κατάλαβε. Ότι... Βεβαίως είναι δικαίωμά του να γελιοποιείται και κάθε μέρα αν θέλει. Αλλά πόσες φορές θα αντέξει να γελιοποιείται. Μα αφού ο κόσμος τον στηρίζει, γιατί γελιοποιείται. Εκ του αποτελέσματος δεν έχει γελιοποιηθεί. Και από το. Να σου πω κάτι. Από το να βλέπει έναν καλλιτέχνη να παραμένει στο ίδιο ρεπερτόριο, στο ίδιο στυλ και είτε τον παρακολουθεί 10 χρόνια πριν, 10 χρόνια μετά, κάνει το ίδιο πράγμα. Όταν σου λένε μία ατάκα να την πει, πρέπει λίγο να σου κόψει να ρωτήσει και η επόμενη ποια θα είναι. Και επίσης πρέπει και στον δημοσιογράφο από κάτω να του ήρθει και η επόμενη ερώτηση. Πώς να του ήρθει, έλειωνε. Γιατί, μπράβο, έλειωνε. Γιατί εμένα αν μου έλεγε αυτό ο Σάκης σε μια συνέντευξη... Τι θα του απαντούσες, το πιθανότερο είναι να μην μου την έδινε ποτέ τη συνέντευξη, γιατί θα ήξερε ότι θα υπήρχε και η επόμενη ερώτηση. Η επόμενη ερώτηση, λοιπόν, σε αυτή την ατάκα τη φοβερή που κάποιος του είπε να πει, ότι δικαίωμά μου είναι αν θέλω να γελιοποιηθώ. Θα το ρωτούσα αυτό. Πόσες φορές πιστεύεις ότι αντέχει η καριέρα σου, μια καριέρα κορυφής, έτσι δεν είναι μια καριέρα, ρε παιδάκι μου, πολύ. Δεύτερη ή τρίτη. Πόσες φορές πιστεύεις ότι μπορείς να είσαι στην κορυφή, πόσες φορές μπορείς να γελιοποιηθείς. Εντάξει, είσαι ισοπεδωτικός. Ένας άνθρωπος που είναι στην κορυφή θα δοκιμάσει και κάποια πράγματα, αλλά με μεγαλύτερη επιτυχία, αλλά με λιγότερα. Αλλά από το να μένει κάποιος στάσιμος και να κάνει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Το θέμα είναι τι θέλει και ο κόσμος, παιδιά. Γιατί οι εποχές αλλάζουν. Δεν είναι ακόμα 1992 μακαρόνια με κοιμά. Όλα αυτά τα πράγματα. Πλέον απλά Benedict. Ναι, λοιπόν, αχ, παιδιά, απλά Benedict να πω κάτι. Μου έφερε η πεθερά μου, γιατί ξέρω ότι μας βλέπει τώρα. Πάντως πολύ ωραία. Όχι, μου έφερε ένα φοβερό ψάρι πλακί χθες. Ευχαριστώ, υπέροχο. Το έφαγα. Ωραίο ήτανε. Ναι, και αν και ένιωθα ότι έχω το στομά. Κανείς δεν ξέρει. Όχι, αλλά ήθελα να ευχαριστήσω την πεθερούλα μέρη μου, γιατί αν και είχα λίγο το στομάχι μου και έλεγα δεν θα φάω, έφαγα και μου άρεσε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τότε και εγώ τη δικιά μου, ναι, που μου έφερε ένα σκάρο μετά από 3 χρόνια, που μου τα αγαπημένα μου ψάρι. Όχι, τη μάνα μου. Κάτσε να τρελαθώ. Αφού ευχαριστούμε, να μην ευχαριστήσω κι εγώ. Βεβαίως. Εγώ τη δικιά μου να μην την ευχαριστήσω που με μεγάλωσε και με έκανε τέτοιο κούκλο. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ τον Σάκη Ρουβά, γιατί με απενεχοποίησε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που πατάει να δοκιμάσει πράγματα, Ελενάκη μου. Στο να απαντά γρήγορα στου δημοσιογράφου, γιατί καμιά φορά όταν κάθεσαι εκεί στα 5 μικρό. Μπροστά. Δεν το έχω νιώσει βέβαια, γιατί δεν είμαι Σάκης Ρουβάς. Αλλά θέλω να σου πω ότι καμιά φορά σε πιάνει εκείνο το άγχος να πεις κάτι έξυπνο, να πατήσεις κάπως γρήγορα. Όταν να αποστομώσεις τον δημοσιογράφο, να μην. Όταν σε ρωτάνε για το ελάττωμά σου, πρέπει να ψάξεις βαθιά μέσα σου. Επίσης θέλω να σας πω ότι το κεντρικό πρόσωπο σε εκείνη τη σκηνή εκεί πέρα που βλέπουμε, ναι, είναι η Πάολα. Πάμε στην Πάολα. Εντάξει, δεν είναι. Εξίσου πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν. Αλλά πάμε να δούμε την Πάολα. Όταν πας εκεί, θα πας να ακούσεις Σάκη. Ανάλογα τα γούστα. Πέντε μου πέσεις ο Σάκη, συγγνώμη τώρα. Ποια γούστα, αγάπη μου. Όταν πας εκεί, λέω. Δημήτρη μου, επιτρέψτε μου, πέρσι ο Σάκης γέμιζε ένα μαγαζί μόνος του, μαζί με τους Ομοιράμα. Αυτό ήταν ο πρωταγωνιστής. Και αφετέρου, αν ήταν έτσι, η Πάολα δεν συνεργαζόταν. Να τα λέμε όλα όλα. Ποιο μικρό μαγαζί γέμιζε. Εντάξει, παιδιά, γι' αυτό πάνε πόσα, να συμπράξουν. Πόσα τετραγωνικά, πόσα τετραγωνικά. Αυτό ξέρεις, θυμίζει όπως τις παρουσιάσει η Μαρκίζα. Εγώ λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, εγώ έφερα 200 εισιτήρια στο θέατρο, εσύ 50. Μα ένας... μπουζούκια είναι, η Πάολα. Για να συνεργαστεί ο ένας με τον άλλον κάποιο λόγο θα έχει. Ο ένας θέλει να συστηθεί ενδεχομένως εντός εισαγωγικών στον κόσμο του άλλου. Εγώ θέλω να πω ότι η Πάολα δεν ξέραμε να βάλουμε τον Παπανότα και λογιστή Ελενάκη μου και τον Φραγκολιά να κόβουν εσύ τη Πάολα, εγώ του Ρουβά. Η Πάολα γέμισε το θέατρο με 5.000 κόσμο τώρα. Με Παντελή, μισό λεπτό. Δεν υποτιμά κανείς ούτε την Πάολα ούτε τον Ρουβά. Σύμπραξη, you know, σύμπραξη. Βάζω εγώ τους δικούς μου φανς, βάζεις εσύ τους δικούς και γίνεται χαμός. Και γίνεται πάρτι, συμφωνώ. Και πρέπει να βάψει η Πάολα τα μαλλιά της να γίνει καστανή. Ναι. Τι χρώμα είναι αυτό, πώς λέγεται. Αυτό ξανθό. Ξανθό που λίγο είναι και πιο μελή, ίσως είναι τα φώτα που το κάνουν και λίγο καροτή. Μπλίτσι. Ε? Καροτή. Εμένα μου αρέσει με αυτό το αλογίσιο, το καφέ, το καστανό που το λιχνίζει και το κουνάει. Και επίσης είναι αυτό οι δύο εικόνες της συγκεκριμένης τραγουδίστριας. Δηλαδή την βλέπεις πολύ χαλαρή με τα αθλητικά της, το τζινάκι της, το σκισμένο εδώ και πάνω στην πίστα μεταμορφώνεται. Είναι δύο διαφορετικές εικόνες που έχουμε από την Πάολα. Συμφωνώ και επειδή όταν την πρωτοείδα live εγώ αναθεώρησα, δηλαδή μου άρεσε σαν φωνή, μου άρεσαν τα τραγούδια της, αλλά παιδιά στο live η Πάολα κερδίζει ένα συν 50%. Ο τρόπος που έχει αυτή τη σκηνική παρουσία να γεμίζει τη σκηνή και, στις και να χορεύει. Και επίσης κερδίζει. Νομίζω ότι τις δηλώσεις λίγο τις βαριέται, γι' αυτό ναι, και αλλά... τις λέει μια κουβέντα και είναι μια ωραία κουβέντα. Ναι, αυτό βέβαια, δηλαδή, κοίτα. Τι έγινε, παιδιά, θα την δράσουμε ποτέ. Θα συμφωνήσω. Τι συμβαίνει. Απ' τη μία, ναι. Απ' τη μία, όντως περιμένει και σου λέει να την δράσουμε. Απ' την άλλη, σου λέει όμως έχω 6 χρόνια να ψηφίσω. Δηλαδή, και πώς αντιδράς και διαμορφώνεις το πολιτικό σκηνικό.
Ναι, φαντάζομαι ότι έχει υπόψη της άλλο τρόπο να σηκωθούμε από τον καναπέ και να βγούμε. Και μπορεί για αυτή να πάμε στο κέντρο Αθηνών. Ναι, παιδιά, αλλά αν όλοι επιλέξουμε την αποχή, και δεν το λέω, η Πάολα μπορεί ας πούμε, να είναι πολιτικοποιημένη σε άλλο κομμάτι τη ζωή τη. Αλλά αν όλοι επιλέξουμε την αποχή, μετά μην γκρινιάζουμε γιατί μας κυβερνούν όποιοι μας κυβερνούν. Έχετε σκεφτεί όμως κάποιοι, και εγώ μέσα, ότι αυτές οι επιλογές που μας δίνονται. Δεν μας εκπροσωπούν. Σου λέει όμως ότι για να αντιδράσεις και τι να κάνω. Να λες ότι πρέπει να αντιδράσεις. Η Χρυσή Αυγή τρίτο κόμμα. Τι θες. Ωραία, πήγαινε να ψηφίσει στην Αμερική εσύ τον Τραμπ ή τη Χίλαρη. Γιατί μου τα λες έτσι. Όχι, Ελένη, για πες. Για πες, Ελενίτσα, που κάθεσαι τόσα χρόνια. Μου τα λες, αλλά τους έφυγε εγώ.